Εδώ είμαι παιδάκια, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Συνεπέστατο στο ραντεβού μου, ακόμη ένα απόγευμα, εδώ 8 η ώρα, απόγευμα Τετάρτης. Με ένα ακόμα Insta Live, με όλους εσάς που σας αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ. Και σας ευχαριστώ και χαίρομαι πολύ που κάθε φορά η παρέα μας μεγαλώνει. Και αποκτώ και νέους έτσι φίλους, Instagramικούς, παρακολουθώντας τα live μου και όσα έχω κάνει εδώ μέσα από το προσωπικό μου προφίλ. Λοιπόν, σιγά σιγά περιμένω να συντονιστείτε όλοι στην παρέα μας. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό το σημερινό μου Insta Live που το ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κατά λοιπόν που πάντα έρχεται η στιγμή για να γίνονται πράγματα στη ζωή μας. Γι' αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ ότι μπορεί να αργούν κάποια πράγματα, αλλά γίνονται πάντα. Αυτό μόνο να ξέρετε. Και φυσικά από σήμερα ακούσαμε και ένα ευχάριστο σχετικά νέο ότι από την Παρασκευή πλέον σταματάει το lockdown, μεγαλώνει ο περιορισμός της απαγόρευσης. Σταματάνε τα μηνύματα, οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο και ας πιαστούμε έστω και από αυτό λίγο να αλλάξει η διάθεσή μας και να περνάμε όμορφα και πάρα πολύ ωραία. Επίσης να σας πω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να βλέπετε όλα τα Insta Lives που κάνω από εδώ μέσα και πολλά πολλά όμορφα πράγματα έρχονται το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν να είστε συντονισμένοι στα stories μου και να βλέπετε ακριβώς τι γίνεται. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τη σημερινή μου καλεσμένη, που είναι μια αγαπημένη ηθοποιός, σύμβολο των 80's, με πολλές βιντεοτενίες εκείνης της εποχής, με πάρα πολλές συνεργασίες, συνεργασίες που έχουν έτσι μείνει σαν ζευγάρια ηθοποιών, και χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκε την και είναι σήμερα στο σημερινό μου Insta Live και έρχεται αμέσως τώρα αυτή η εκπληκτική γυναίκα που πραγματικά θέλω να πω μαζί της τόσα πράγματα και νομίζω έχει να πει και πολλά η ίδια και να μας δώσει πολλά μαθήματα. Νάτι! Καλησπέρα! Τι κάνεις? Καλά! Πώς είσαι, Κέτι? Καλησπέρα! Μου. Καλά, μωρέ, καλά! Εδώ! Περιμέναμε αυτό την ελευθερία, Η μικρή ελευθερία. Η μικρή, αυτό είπα. Αυτό, ας πιαστούμε τουλάχιστον έστω από αυτό. Λίγο να αρχίζουμε να νιώθουμε καλύτερα, γιατί δεν παλεύεται άλλο η κατάσταση. Όχι, όντως. Κουραστήκαμε. Πάρα πολύ κουραστήκαμε. Νομίζω όλος ο κόσμος κουράστηκε, έτσι. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Και βλέπεις, επέμενα γιατί ήθελα να σε έχω καλεσμένη και νομίζω χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό σήμερα. Ευχαριστώ. Και τιμού, ξέρω ότι οι εμφανίσεις που κάνεις είναι επιλεκτικές πλέον. Σε είδαμε πρόσφατα στην εκπομπή της Ίσης Χριστίδου, έτσι, στο Open. Μια από τις τελευταίες σου εμφανίσεις. Είναι επιλογή σου να απομακρυνθείς λίγο από όλο αυτό. Δεν έχω τίποτα να πω, μωρέ, πια. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται, ότι ό,τι θέλω να πω, το λέω μέσα από εδώ. Ναι, έτσι. Μέσα από το Instagram. Δηλαδή, βγάζω φωτογραφίες μου από ταινίες, εξηγώ, λέω το backstage της στιγμής. Είναι... Δηλαδή, το Instagram μου έχει δώσει βήμα, να το πω έτσι. Έτσι, και όλα τα social. Να πούμε καλησπέρα από την Κύπρο που μας βλέπουν, από το Κιάτο. Καλησπέρα. Εσύ που βλέπεις, γιατί εγώ πρέπει να βάλω γυαλιά. Ναι, δεν βλέπω τίποτα. Μην ανησυχείς. Θα τα... Δεν μπορώ, θα είναι μυζόκλειστα μάτια. Θα τα λέω όλα. Μήπως και διαβάσω, αλλά δεν μπορώ. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει ότι ό,τι και ανεβάζεις, ας πούμε, είδα πρόσφατα τη φωτογραφία με τον Κώστα Καρά που ανέβασες, που γράφτηκε κάπου. Είσαι μια γυναίκα που δεν περνάς απαρατήρητη. Ναι, αν μιλάς για το τότε πάντα, έτσι. Μιλά, κοίταξε. Δεν το ήξερα. Το τώρα μιλάω, γιατί ό,τι ανεβάζεις σου λέω, αμέσως κοινοποιείται. Α, ναι. Και το πάντα, αρκεί να το συνειδητοποιήσεις εσύ. Ξέρεις τι γίνεται. Ας πούμε, στο Twitter παράδειγμα, όταν γράφω στο Twitter, μπορεί να γράψω και πράγματα που δεν κολακεύουν τόσο. Ναι. Ξέρεις, δηλαδή... Θα πω την άποψή μου, έτσι όπως τη λένε όλοι, γιατί δεν σκέφτομαι ότι εκείνη την ώρα μπορεί να βλέπει κάποιος δημοσιογράφος, ας πούμε, μπορεί να τα διαβάζει κάποιος. Ναι, κύριε. Τα γράφω έτσι όπως είναι. Δεν ξέρω, ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει και με τις φωτογραφίες. Εγώ αυτό που θέλω είναι να μοιραστώ με τον κόσμο
κάποια πράγματα που γίνονται πίσω από την κάμερα. Γι' αυτό βγάζω τις φωτογραφίες τις παλιές, που γινόντουσαν πίσω από την κάμερα. Λοιπόν, και γι' αυτό, όχι γιατί θέλω να δείξω τον εαυτό μου, δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα, ποτέ μου δεν είχα πρόβλημα να φαίνομαι εγώ. Καλύτερα να μην φαινόμουν, που λέει ο λόγος, να ήμουν πίσω από την κάμερα, αλλά τέλος πάντων, έτυχαν έτσι τα πράγματα. Και εγώ θέλω να λέω, ξέρεις, αυτή τη λεπτομέρεια που τη θέλει πολλοί κόσμος να μάθει τι γινόταν την ώρα των διαλυμάτων, ας πούμε, τι γινόταν στο γύρισμα, όλα αυτά. Σίγουρα. Καλά, όχι όλα, δεν μπορώ να τα πω όλα. Όλα, σίγουρα όλα. Τα γιατί, περισσότερα, εντάξει, τα περισσότερα τα έχεις στη μνήμη σου και μέσα σου και αυτό είναι πολύ λογικό και ανθρώπινο. Αλλά μη τι άλλο, αν στα προσωπικά. Και δεν είναι και σωστό κάποια πράγματα να τα βγάζεις απ' έξω, έτσι. Να τα βγάζεις προς τα έξω. Τι να κάνουμε. Αν μη τι άλλο, αν στα προσωπικά μας προφίλ, όπως είναι τα social, ας πούμε, σκεφτόμασταν πώς θα το πούμε και πώς θα το γράψουμε. Εντάξει, γι' αυτό είναι και προσωπικά το προφίλ του καθενός. Πιστεύεις ότι έχει λίγο, ρε παιδί μου, κάποιοι το χρησιμοποιούν κάπως διαφορετικά τα social media και δείχνουν ένα άλλο τρόπο ζωής από αυτόν που πραγματικά είναι στη ζωή τους? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Δεν ξέρω ακριβώς, βέβαια. Και συνάδελφοί σου πολύ. Αλλά νομίζω ναι. Συνάδελφοί σου πολύ. Δεν ξέρω αν είναι συναδελφοί μου, πάντως είναι άνθρωποι της επικαιρότητας. Τι σε εκνευρίζει, πολύ στα social, αν βλέπεις κάτι, ας πούμε, και γίνεις εξωφρενών? Τίποτα δεν με εκνευρίζει. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να σου πω κάτι. Τίποτα, το τίποτα είναι σχετικό. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω όταν πηγαίνουν ταξίδια. Έτσι, και εγώ δεν μπορώ να πάω. Οι διακοπές, και εγώ δεν μπορώ να πάω. Εγώ κάθομαι και τα χαζεύω. Μ' αρέσει όταν εξηγούν τι βλέπουν στα ταξίδια τους. Το έχω δει π.χ. η Τσαπανίδου παράδειγμα, έτσι. Και η Κορινθίου έχει κάνει κάποια τέτοια ταξίδια. Δηλαδή, τώρα δεν μου έρχονται και όλα στο μυαλό, γιατί το καλοκαίρι που μας πέρασε, λόγω καραντίνας, ναι, δεν υπήρχαν και πολλά. Οπότε είναι και πιο παλιά και ο Ούγαρα έρχεται μόνο και δεν μπορώ να θυμηθώ. Άλλες και να με συγχωρήσουν, τα βλέπω όλα όμως. Είχα δει το Καπουτζίδι που ήταν στην Αμερική. Μ' άρεσε. Δηλαδή, με ταξίδευαν και μένα. Εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να πάω διακοπές τότε, μέχρι εκείνη την εποχή, και οπότε εμένα με ταξίδευαν. Με εκνευρίζει φοβερά και ξέρεις όλο αυτό που έγινε με το Me Too, όλες αυτές οι ερωτήσεις, το γιατί τώρα, όλο αυτό το πράγμα. Ό,τι και αν γίνεται για να πάνε ενάντια, για να κατηγορήσουν τις γυναίκες, γιατί ότι φταίνουν οι γυναίκες, γιατί αυτά με φέρουν, με κάνουν έξαλλη. Και για να μην γράψω τα πράγματα έτσι όπως θέλω εγώ να τα πω, το κλείνω, σταματώ να διαβάζω εκείνη την ώρα. Με κνευρίζει όταν λες κάτι, τι να πω τώρα, ένα παράδειγμα, για ένα παιχνίδι, ναι, παιχνίδι, έτσι. Και το ρίχνουν στην πολιτική. Δηλαδή, σου γυρίζουν αμέσως αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο γίνεται αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να δω, ξέρω κι εγώ, ένα reality, να γελάσω, να περάσει η ώρα μου ευχάριστα, να κλάψω με τη συγκίνηση κάποιον, να αγωνιώ κι εγώ με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί μου χαλάς εμένα τη στιγμή? Αυτά με κνευρίζουν, που φεύγουν από το θέμα, δηλαδή, κάποιοι. Το περίμενες να φύγει χτες ο James, γιατί ξέρω ότι βλέπεις και πολύ Survivor. Ναι, βλέπω. Κοίταξε να δεις, το αν το περίμενα, το είχα διαβάσει πόσο, 2 μέρες το γράφανε, 3. Spoiler, ναι. Λοιπόν, άρα το περίμενα. Λοιπόν, όχι, δεν έπρεπε. Δεν ήμουν φαν, αλλά δεν ήμουν και κατά του παιδιού, έτσι. Και χτες έδειξε μια, μάλλον ολοκλήρωσε την προσωπικότητα που είχαν ξεχωρίσει κάποιοι. Εγώ και αντιπαθώ κάποιους από εκεί μέσα και συμπαθώ. Απλώς το παιχνίδι νομίζω ότι έγινε, όσο πήγαινε γινόταν πιο αδιάφορο. Ναι. Είχαν κουράσει τα πολλά μπλα μπλα και όχι οι αγώνες έτσι, που... Έτσι. Όχι. Εμένα μου αρέσει να βλέπω και την ίντρικα.
Γιατί βλέπω reality τότε. Δεν θα βλέπα reality, θα βλέπα τους Ολυμπιακούς, ξέρω κι εγώ. Θα πήγαινα και θα βλέπα παλιά βίντεο. Οπότε, μ' αρέσει να βλέπω και την ψιλοίτρικα, αλλά όχι να εστιάζουμε μόνο σε αυτό, ξέρεις. Το βλέπεις από την πρώτη μέρα το Survivor, από τότε που ξεκίνησε. Αυτό, ναι. Εννοείς αυτό το Survivor, ναι. Ναι, γιατί τα προηγούμενα, όλα τα προηγούμενα, δούλευα στο θέατρο. Mm. Καλές εποχές του θεάτρου. Ήταν που ξεκινούσαμε από τον Οκτώβριο και τελειώναμε την Κυριακή των Βαΐων. Οπότε ήταν μέρες που εγώ δεν... Και μία μέρα που μου έμενε που είχα ρεπό η Δευτέρα μου, έτσι. Άμα το βλέπα δεν θα ξέρω τι γινόταν. Οπότε τα βλέπα μετά την Κυριακή των Βαΐων. Όλα τα σερβά. Γενικά τα περισσότερα παιχνίδια έτσι ήταν. Και εντάξει, έμπαινα στο κλίμα. Είχα και τις αδελφές μου που μου λέγανε, βέβαια, μέσα στη βδομάδα που μιλούσαμε, μου λέγανε λεπτομέρειες. Οπότε ονόματα τα είχα στο μυαλό μου. Και εντάξει, ναι, ήταν όντως πολύ ευχάριστα. Ήταν όντως μια... Να ξεφύγεις από κάτι, δεν είναι ανάγκη να διαβάζεις συνέχεια. Εντάξει, είπαμε το διάβασμα που λένε, ξέρεις κάτι. Είπαμε να διαβάζεις, να βλέπεις ένα ποιοτικό έργο, να το δεις μια φορά στις τόσες. Όχι όμως, πια έχω φτάσει σε μια ηλικία που δεν θέλω να ξεφεύγω. Και ούτε νομίζω ότι χαλάει την κρίση μας στην τηλεόραση, αν τη χρησιμοποιούμε σωστά. Γιατί το ακούμε και αυτό ότι μας αποχαυνώνει. Αλλά αν χρησιμοποιεί σωστά αυτό το μέσο. Καλά, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εγώ γελάω όταν τα διαβάζω αυτά και λέω ας μην γράψω τίποτα γιατί θα τσακωθώ και είμαι και άνθρωπος που ναι, θα πω και τη γνώμη μου και την άποψή μου και θα... Εγώ απλώς δεν είναι η λέξη τσακώνομαι ακριβώς. Ηρωνεύομαι. Είναι πιο άσχημο, αλλά ξέρω ότι πιάνει γιατί τον εκνευρίζει τον άλλον και λέει πολύ άσχημα πράγματα. Οπότε, ναι, αυτό ήταν το στυλ μου όμως πάντα. Θα μιλούσαμε έναν ηρωνικό. Αυτό που πες για τα θέατρα, σκεφτόμουν και εγώ, γιατί σε εμάς συνήθως η Κυριακή του Πάσχα να έβγαιναν παραστάσεις αθηναϊκές. Και λέω φέτος, εσύ κοίτα, ξέρω εγώ, άλλες χρονιές Κυριακή του Πάσχα λέγαμε να πάμε στην τάδε πρεμιέρα που και εγώ πήγαινα γιατί είμαι έστερα να προσκλήσεις και όλα αυτά. Και λέω τώρα... Έχεις προλάβει Κυριακή του Πάσχα παράσταση. Ναι. Έρχονταν Κυριακή του Πάσχα. Μετά κάποιες αθηναϊκές παραστάσεις, το ξέρεις. Ναι. Έτσι ξέρεις τι, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει η Κυριακή του Πάσχα να είναι εργάσιμη μέρα στο θέατρο, ναι, έτσι. Ναι. Τα αρκετά τελευταία χρόνια. Πιο παλιά με το αρνί στο στόμα που λέει ο λόγος, που εμένα δεν μου αρέσει το αρνί, αλλά εμείς πηγαίναμε να κάνουμε και διπλή παράσταση. Και νομίζω μια από τις τελευταίες, αν όχι τελευταίες που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, ήταν με τη Μέρη Βιδάλη. Ναι, δεν ήταν από τις τελευταίες, αλλά ναι, πήγα στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι. Με πολλά έργα έχω πάει και τελευταία, δηλαδή που ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Δηλαδή, επειδή δεν φαίνομαι στην τηλεόραση και επειδή έχω κάνει και κάποιο άλλο στυλ, ξέρεις, θεάτρου, δεν κάθονται να τα παρακολουθήσουν. Ναι, και με τη Μέρη Βιδάλη έχω πάει και με το Χαμάμ Γυναικών τα τελευταία χρόνια. Και με παιδικό... Στο Χαμάμ που είχατε πάει, στο Radio City. Όχι, στο Αθήνα που είχαμε πάει και με την... Ήθελα να το βλέπα και νομίζω, δεν σας είχα δει όμως. Και το παίζαμε όλο το χειμώνα στο Broadway, ναι, έτσι. Στην Αθήνα. Με την αξέχαστη την Τίκα τη Σαριγκούλη. Τίκα τη Σαριγκούλη, ναι. Ήταν ωραία παράσταση. Εγώ έκανα τη διευθύντρια του Χαμάμ. Εντάξει. Ωραία ήταν και οι περιοδίες είναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι είμαι γεννημένη τσιγκάνα. Μ' αρέσει να φεύγω από το ένα μέρος. Είπες όμως, θυμάμαι μια δήλωσή σου, ότι δεν θα ήθελες να ξανακάνεις θέατρο. Θέατρο, ναι, εδώ. Εδώ. Γιατί. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίταξε, λέμε και ξελέμε πολλές φορές. Ναι. Στη φάση που βρίσκομαι εγώ τώρα, δεν θέλω να κάνω θέατρο. Που ήμουν πέρυσι και πρόπερσι. Mm. Γιατί δεν θα βρίσκονται κάτω οι αδελφές αυτό, μου. Ναι. Να βλέπω τα μάτια τους και να μου κάνουν νόημα. Λοιπόν, περιοδία δεν είχαν έρθει ποτέ, οπότε δεν με πειράζει. Φεύγω και από, ξέρεις, αλλάζω παραστάσεις. Η περιοδία είναι κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν θέλω να κάνω θέατρο. Έχω
Δεν ξέρω, και έχω μουλαρώσει πάνω σε αυτό το θέμα και μου λένε πολύ, μα γιατί, μα θα ανοίξουν τα θέατρα, θα κάνουμε, γιατί από το θέατρο δεν έχω λείψει σχεδόν καθόλου. Κανένα χειμώνα. Το μόνο άσχημο είναι που δεν είναι μεγάλες σεζόν πια στα θέατρα. Δεν είναι έτσι όπως ήταν παλιά. Δυστυχώς. Δηλαδή αυτό το επτάμινο ή οκτάμινο έχω να το δω κάποια χρόνια. Έχεις άλλο άτομο έτσι τόσο εμπιστοσύνη ώστε να σου πει και αυτό τη γνώμη του όταν είναι από κάτω από την θεατρική σκηνή? Εγώ αυτές τις δύο είχα μόνο που ήξερα, γιατί και στο άσχημο θα μου κάνανε, όπως η μητέρα μου έτσι, είχε έρθει λίγο πριν φύγει από τη ζωή η μητέρα μου το 86 και με κοίταζε πάνω στη σκηνή έτσι και όπως με κοίταζε μου κάνει ένα όχι. Δεν της άρεσε κάτι που δεν κατάλαβα εκείνη την ώρα, αλλά μου ήρθε και στις αδερφές μου μετά έλεγα, μην μου κάνετε εκείνη την ώρα κανένα νόημα, μετά. Εκεί πάντα μετά πηγαίναμε και τρώγαμε κάπου και συζητούσαμε. Και μου λέγανε πάντα αυτά που δεν τους άρεσαν και επάνω μου, έτσι, και μετά εκεί για όλο το έργο. Δηλαδή δεν ήταν κορίτσια να με γλύψουν, δεν υπήρχε και λόγος. Επειδή καταλαβαίνω ότι είσαι ένας άνθρωπος που σίγουρα έχει απογοητευτεί και από φιλίες και από τη ζωή γενικότερα και σε όλους μας, όλοι λίγο πολύ το έχουμε ζήσει αυτό, και προσπαθούσα πάντοτε να σου δώσω να καταλάβεις το πόσο αξία έχεις εσύ σαν άνθρωπος και να στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις. Νομίζω το θυμάσαι αυτό στα τηλέφωνά μας. Έτσι. Ευχαριστώ και αν μη τι άλλο, και να καταλαβαίνεις ότι αυτό που σου είπα ότι πάντοτε δεν περνάς απαρατήρητη, αυτό συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια και θα εξακολουθήσει να συμβαίνει. Οπότε νομίζω ότι και η αγάπη του κόσμου και όλο αυτό που γίνεται πρέπει να οδηγήσει μια κέτη στην εκτόξευση, που ποτέ δεν είναι αργά, πίστεψέ με. Ναι, το πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ωραία. Γιατί πριν κάποια χρόνια, τώρα το πιστεύω έτσι, γιατί πριν κάποια χρόνια, όλοι περνάμε τις δοκιμάσεις μας και βυθιζόμαστε, ρε παιδί μου, και το βλέπουμε όλα μαύρα, αλλά... Όχι, όχι, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά ας πούμε στα 48 μου έλεγα, τώρα εγώ τι να κάνω στα 48 μου, και όμως ήρθαν πράγματα, έκανα. Και τώρα που μεγάλωσα, ακούω και άλλους ανθρώπους να λένε τώρα στα 45 μου ή τώρα στα 50 μου και λέω, να ξέρουν ότι έχουν χρόνια μπροστά τους. Είδες. Και λέω τελικά, είδες, δεν, όσο υπάρχει, όσο ζεις, είσαι όρθιος, υπάρχεις, ναι, πάντα υπάρχουν πιθανότητες να κάνεις κάτι έτσι που θέλεις. Φαντάζομαι είδες και σήμερα ότι ασκήθηκε και δίωξη στον Πέτρο Φιλιππίδη και για βιασμό και για δύο απόπειρες βιασμού. Και ο Δημήτρης Λιγνάδης συνεχίζει την δική του πορεία μέσα στις φυλακές. Πώς το βλέπεις όλο αυτό, Κέτη μου? Λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά τώρα επειδή είναι αυτή η κουβέντα, θα το ξαναπώ, ότι έχω υποστεί βιασμό σε μικρή ηλικία. Ήσουν 16 χρονών. Ναι, λοιπόν, αυτό όμως θέλω να το προσπεράσω, γιατί θέλω να πάω λίγο πιο... Γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, αν δεν περάσει από κάτι τέτοιο, να καταλάβει πώς νιώθει το θύμα. Θα έχει μία ζωή τα μάτια του βιαστή της στο μυαλό. Κοίταξε, δεν είναι ανάγκη να τα σκέφτεσαι τα μάτια, που γυαλίζουν τα μάτια, που σε κάνουν και φοβάσαι. Λες, άμα δεν καθίσω θα με σκοτώσει τώρα, άμα εναντιωθώ περισσότερο και αυτά. Δεν είναι ανάγκη να έχεις τα μάτια. Όλα αυτά που κάνεις στη ζωή σου μετά, ο τρόπος που χειρίζεσαι, αν θέλεις, την πορεία της ζωής σου, είναι μέσα από το φόβο αυτό, μέσα από όλο αυτό που βίωσες. Δηλαδή, κοιτάς να... Μιλάμε τώρα για γυναίκες πάντα. Κοιτάς να μην είσαι ποτέ μόνη, να έχεις ένα σύντροφο. Εγώ, όταν ήμουν πολύ πιο νέα, ήθελα να ήταν μεγαλύτερος ο σύντροφός μου. Ήθελα να έχω κάποιον δίπλα μου, να... Πάντα, και γι' αυτό δεν έμενα και ποτέ μόνη. Δηλαδή από τον ένα χωρισμό πέρναγα σε μια άλλη σχέση. Γιατί ήταν αυτό. Βέβαια, μεγάλωσα, έκανα, μιλούσα με ψυχολόγους πολλούς, άρχισα να κάνω, να διαβάζω κάποια πράγματα, να
να βρίσκω τα μέσα μου, αν θέλεις, να ανακαλύπτω κάποια πράγματα. Και έτσι κατάλαβα ότι ένας βιασμός, μια απόπειρα βιασμού, καθορίζει τη μετέπειτα ζωή σου. Όλη τη ζωή σου όμως. Όσο και καλός να είναι ο σύντροφος που θα διαλέξεις, θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν θα το έχεις εντοπίσει, αλλά που προέρχεται από εκεί. Είχες μιλήσει τότε εσύ και τι, για αυτό που έχεις βιώσει? Το έχεις πει κάπου? Ναι, μα γι' αυτό το έχω σαν... είχα πάρει τη μητέρα μου τηλέφωνο και της το είχα πει ότι τώρα έγινε αυτό και αυτό και θα έρθω σπίτι και δεν με πίστευε. Γιατί ήταν οικογενειακός φίλος. Και θέλω να πω, όταν δεν σε πιστεύει ο γονιός σου, γιατί να σε πιστέψουν οι ξένοι? Γιατί οι ξένοι να πούνε... Και το γιατί τώρα το καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ, για να φτάσω στο σημείο να πω φανερά για τον βιασμό μου, πάλι σε μια τέτοια περίπτωση, όχι βέβαια με αναγνωρίσιμους, νομίζω το είπα... Σε μια τέτοια περίπτωση ήταν. Σε ένα δημοσιογράφο του τότε Sky, παλιά του 1998, κάπου εκεί πέρα, 2002, ούτε θυμάμαι. Αθανασιάδης, δημοσιογράφος, καλά τον θυμάμαι. Ναι, ναι, Κώστας Αθανασιάδης. Μπράβο. Σε αυτόν το είχα πει αυτό το τηλέφωνο. Δηλαδή, άκουγα ψυχολόγους να λένε, ήρθε σε ένα έργο. Άκουγα ψυχολόγους να λένε διάφορα και λέω, μα τι λένε, άμα δεν ξέρουνε, όσο και να ακούσεις, χίλια άτομα να έχεις ακούσει, χίλια περιστατικά, άμα δεν νιώσεις αυτό που νιώθει το θύμα, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβεις και να του δώσεις και τη σωστή συμβουλή. Εσύ μέσα απλώς σου δίνεις... πώς αυτό το πράγμα το κατάφερες να το αποβάζεις, να το ξεπεράσεις? Δεν το ξεπέρασα. Δεν γι' το αυτό είπα ξεπέρασες. Ότι δεν έμενα ποτέ μόνη μου, δεν ξεπερνιέται ποτέ. Ένας βιασμός δεν ξεπερνιέται. Απλώς σταμάτησα να φοβάμαι. Η ηλικία, οι εμπειρίες της ζωής, ορίμασα, μπόρεσα να σκεφτώ πιο, όχι για να στρώσω κάποια πράγματα που τα έκανα μαντάρα στη ζωή μου, αλλά μπόρεσα να σκεφτώ και πώς θα την προχωρήσω τη ζωή μου για να είμαι πιο ήρεμη. Σταμάτησα να φοβάμαι, καταλαβα, να φοβάμαι αυτό το άτομο τώρα, τους βιασμούς. Αυτό το άτομο, επειδή πίστευαν της οικογένειάς σας, τώρα τι απέγινε αυτό το άτομο? Έχει πεθάνει από πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή μου το είπανε, ναι. Και θέλω να πω και αυτό, ότι διαβάζω για εκδίκηση να πεθάνει, να θανατική ποινή να κάνουν, να δείξουν. Εμένα όταν μου το είπανε, δεν ηρέμησα καθόλου. Εγώ θα προτιμούσα να τον είχαν κλείσει φυλακή και τον οποιονδήποτε κάνει κάτι, μέσα στη φυλακή, αλλά όχι φυλακή να πάει για 5 χρόνια και να σηκωθεί να βγει μετά. Μιλάμε φυλακή, έτσι, να είναι και αυτό σαν τα πολύ σοβαρά περιστατικά, σαν την δολοφονία, ας πούμε, που γίνει και σήμερα, ένας βιασμός. Από τη στιγμή που καταστρέφεται η ζωή της γυναίκας, θα πρέπει κάπως έτσι να αντιμετωπίζεται. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, όχι, δεν ικανοποίησα με το θάνατο. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον νομίζω ότι, όχι νομίζω, δεν είπα, αχ, τι ωραία πέθανε. Όχι. Εγώ ήθελα να ζήσει, να τιμωρηθεί, να μπει στη φυλακή και να μαρτυρήσει εκεί πέρα με τον τρόπο που ξέρουν εκεί πέρα, ναι, 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 πώς περνάνε. Τα κυκλώματα εκεί. Έμαθες αν αυτό το άτομο είχε προσπάθει. Ακόμη και μέσα στη φυλακή. Ναι. Συγγνώμη να σου πω, ακόμη και μέσα στη φυλακή, χωρίς να του κάνουν τίποτα, έτσι. Μόνο που δεν θα βλέπε τον ήλιο ή θα είχε να προαυλίζεται για πόσες ώρες, δεν ξέρω, την ημέρα και μετά θα ήταν ξανά κλεισμένος μέσα σε ένα κελί. Δηλαδή αυτό θα ήταν ότι ναι, αυτή είναι η τιμωρία. Για να το σκέφτεται κι αυτός. Δηλαδή να έρθει κάποια στιγμή, περνώντας ο καιρός, να σκέφτεται τι έκανα. Τι έκανα, ρε γάμο του. Δηλαδή εκεί πέρα ναι. Να πεθάνει γιατί, για να του δώσω εγώ την ελευθερία του, σε εισαγωγικά. Ναι. Απελευθερώνεται έτσι από όλες τις θύψεις. Επειδή η ιστορία δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν σταματάνε ποτέ μόνο σε ένα, όπως και με τους τυπικούς τώρα, έχεις ακούσει αν αυτός ο άνθρωπος είχε ξαναπροσπαθήσει κάτι άλλο να κάνει? Όχι, γιατί ήταν Ελληνοαμερικανός και είχε φύγει για την Αμερική μόλις τελείωσαν οι διακοπές του στην Ελλάδα το καλοκαίρι και
Μου είπαν ότι στην Αμερική είχε καρκίνο. Και τι μου στη σχέση σου μετά που ακολούθησαν, ένιωθες, έπαιρνες πάντα αυτό που ήθελες, έπαιρνες την ασφάλεια που ήθελες, τη στοργή, τη σιγουριά, αν θες. Λοιπόν, τη στοργή δεν μπορώ να πω, αλλά τη σιγουριά ναι, ότι είχα έναν άνθρωπο να πω κάτι ή το ότι δεν φοβόμουν να με πλησιάσει κάποιος άλλος με άσχημες διαθέσεις. Γιατί δεν θα είχα το κουράγιο, ενώ στα 16 μου είχα το κουράγιο, προσπάθησα να το αντιμετωπίσω όλη την περιπέτεια αυτή, προσπάθησα να ξεφύγω κιόλας, αλλά βλέπεις και υπήρχε και το μαχαιράκι στο λαιμό, υπήρχε και κλείδωμα αυτοκινήτου, δεν μπόρεσα. Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι μετά δεν θα τα κατάφερνα, δηλαδή θα πάγωνα, ξέρεις όταν είσαι μικρός δεν έχεις επίγνωση του κινδύνου τόσο πολύ. Νομίζω ότι θα πάγωνα. Δηλαδή αυτά που άκουσα από τα κορίτσια, π.χ. ότι έχουμε παγώσει από και αυτά, τις καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Τις νιώθω. Δυστυχώς. Και εύχομαι να μπει ένα τέλος αυτή την ιστορία, να βγούνε και τα ονόματα και άλλων όσων είναι προς τα έξω, και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, δηλαδή ναι, να πάνε φυλακή. Αυτή είναι η πραγματική τιμωρία. Έκανες σχέσεις αληθινές και όχι απλά για να μείνεις μόνη. Ναι, όχι μόνο, έκανα σαφώς και αληθινές σχέσεις, αλλά έκανα και σχέσεις που τις έκανα για να μην είμαι μόνη. Υπήρχαν και αυτές οι σχέσεις και οι οποίες από την πρώτη στιγμή φαίνονταν ότι θα τελείωναν γρήγορα. Ναι. Δεν. Έπρεπε να, σου είπα, έπρεπε να μεγαλώσω, να κάνω ψυχανάλυση, να πάω προς τα πίσω πάλι τα χρόνια, να αρχίσω από την παιδική μου ηλικία, να. Δηλαδή γύρω στα 40 μου άρχισα λίγο να το βγάζω όλο αυτό επειδή από πάνω κάποιες, μου. Επειδή κάποιες σχέσεις τους ξέρουμε, υπήρχαν σχέσεις που κράτησες κρυφές και ήταν με γνωστά άτομα. Γνωστά. Γνωστά όχι μέσα από το χώρο του θεάτρου ή του τραγουδιού ή το όχι, αλλά ναι, γνωστά άτομα στην κοινωνία. Ναι, υπήρχαν βέβαια. Ναι. Εντάξει, ξέρουμε με το Στάθη το Ψάλτη, με το Λευτέρη Πανταζή, με το Γιώργο Λύρα. Εντάξει, επαναλαμβάνουμε αυτά. Εντάξει. Περάσαμε. Με το Στάθη δεν πέρασε τίποτα. Με το Στάθη γιατί δεν πέρασε, γιατί υπάρχουν ακόμα αυτό, οι ταινίες που δεν πρόκειται να περάσει ποτέ. Δηλαδή όσες φορές και να με ρωτήσουν για το Στάθη θα απαντώ συνέχεια, γιατί ο Στάθης δεν ήταν μόνο σύντροφος στη ζωή, δεν ήταν μόνο ότι ξεκινήσαμε σχεδόν μαζί, γιατί ο Στάθης δεν ήταν πρωταγωνιστής όταν τον γνώρισα. Έχω να το λέω πολλές φορές αυτό. Ότι δεν είχαμε και λεφτά το πρώτο διάστημα, άνεση. Εγώ πήγαινα στο τρίτο έτος της δραματικής σχολής, ο Στάθης προχώρησε μπροστά, κάθισε εγώ προς τα πίσω, δηλαδή για το Στάθη έχω να πω πολλά, γιατί τα βλέπει κανείς. Είχες μείνει και έγκυος από το Στάθη. Ναι, ναι, μία φορά. Αν γινούσε το χρόνο... Απέβαλε. Αν γινούσε... Απέβαλες φυσικά. Πώς αλλιώς. Άλλο μήπως μόνη σου ναι, ήθελες να... Όχι, απέβαλα, δεν έκανα έκπληξη. Μετά ξαναπροσπάθησες. Δεν είναι θέμα προσπάθειας. Εγώ έκανα ελεύθερα έρωτα, γιατί αν θα μου ερχόταν ένα παιδί θα το κρατούσα. Με τις σχέσεις που ήμουν περισσότερο διάστημα, έτσι. Ναι, θα το κρατούσα, αλλά δεν έκατσε, οπότε... Θα άλλαζες κάτι από όλα αυτά που έχεις κάνει, έτσι αν γινούσε λίγο το χρόνο πίσω, ή από τις επιλογές σου ίσως? Όχι. Όχι, έτσι. Τίποτα. Τίποτα δεν θα άλλαζα. Τίποτα. Μεγάλο μάθημα. Μεγάλο σχολείο η ζωή μου. Μεγάλους δασκάλους στη ζωή μου. Και πολλές εμπειρίες. Και βλέπω ότι ακόμα συνεχίζω να μαθαίνω πράγματα και να μένω με ανοιχτό το στόμα. Με αυτά που συμβαίνουν, ξέρεις, και να λέω δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Και όμως. Τώρα και έτοιμο, μου, μένεις στο σπίτι του ηθοποιού ακόμα?
Βεβαίως μπαίνω στο σπίτι του ηθοποιού. Το... Γιατί, γιατί ότι... καταρχάς δεν δουλεύω έτσι. Δεν, αλλά και να δούλευα στο θέατρο, έτσι όπως είναι το θέατρο τώρα, τα περισσότερα θέατρα δηλαδή, κρατάνε πάρα πολύ λίγους μήνες. Δεν θα μπορούσα με τα λεφτά του θέατρου να κρατήσω και το καλοκαίρι ένα σπίτι, που το καλοκαίρι είναι πιο δύσκολο πια να βρούμε δουλειά. Έφυγαν όλα τα θέατρα που ξέρουμε τα... της Αθήνας. Yeah. Και έχουν μείνει μόνο δύο μεγάλα θέατρα και αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Πόσοι να μπουν εκεί μέσα να δουλέψουν. Αλλά εντάξει, τώρα ψιλοψάχνουμε λίγο να κάνω κάτι στη τηλεόραση. Θα δούμε. Mm. Τηλεόραση την είχα αφήσει. Λάτρευα πολύ τον κινηματογράφο. Ερωτευμένη με τον κινηματογράφο. Τηλεόραση θα δούμε. Είχαμε δει στο, τι θέλω να κάνω. Στο κόκκινο δωμάτιο έπαιζες με τον. Ναι. Είχες μιλήσει να ξαναπαίξεις και σε αυτό που θα γινόταν στο Sky ή όχι? Ποιο? Που θα ξαναγινόταν το κόκκινο δωμάτιο. Α, όχι, όχι, δεν είχα μιλήσει. Δεν είχα πει τίποτα. Το Room Service νομίζω λεγόταν η σειρά. Που θα γινόταν, που δεν είδαμε τελικά. Ναι, τώρα το θυμήθηκα πάλι. Ναι, όχι, δεν είχα μιλήσει. Όχι. Όχι, δεν είχα μιλήσει. Όχι. Δεν ξέρω κιόλας. Είχε πάρει έγκριση, είχε ξεκινήσει. Είχε... Πάντως, να σου πω, ο Αλέξανδρος Ρήγας με κάλεσε και στις Τρίχες και έκανα και ένα, σε ένα μικρό. Δύο επεισόδια. Θα ήθελες, ένα επεισόδιο. Θα ήθελες όμως να κάνεις κάτι τηλεοπτικά. Ναι, κάτι πολύ μικρό, αλλά να είναι πιο ουσιαστικό τώρα. Εντάξει, μεγαλώνας, με δει κάποιος και σαν γιαγιά πια. Δεν είμαι γιαγιά, ακόμα το κοριτσάκι. Έχεις ακόμα πολλά χρόνια για να σε δούμε γιαγιά. Είπα. Πώς, εγώ αν είχα παιδί θα ήμουν γιαγιά. Είναι δυνατόν. Αυτό, δεν έχεις τώρα, οπότε... Θα το πάντρευα γρήγορα. Οπότε είσαι πάντα νέα, δεν έχεις. Από τη στιγμή που δεν έχεις, πάντα νέα είσαι. Γι' αυτό δεν βρίσκω. Γι' αυτό δεν βρίσκω ρόλους γιαγιάς. Αυτό είναι. Πες μου λίγο, σε σκέφτονται άνθρωποι, σε παίρνουν ένα τηλέφωνο έτσι, να δουν τι κάνεις, πώς είσαι, ή έχουν χαθεί όλοι? Ποιοι άνθρωποι? Είναι αδελφοί σου, φίλοι σου? Όχι, δύο φίλους έχω. Δεν έχω. Κάποιος συνάδελφό σου δεν θα σε πάρει τηλέφωνο τώρα πρόσφατα, ας πούμε, το Πάσχα να σου ευχηθεί κάτι? Όχι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα μήπως με έχει πάρει κανένας. Ξέρεις με τον οποίο μπορεί να κάνω και παρέα κιόλας και δεν μου έρχεται κανένα. Όχι. Όχι. Έτσι από απλά που περιέργεια. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι πιο, όχι από αυτούς που γνωρίζουμε και αυτά, που θα μου στείλουν χρόνια πολλά βέβαια στα social και στο Instagram και όχι μόνο συνάδελφοι, άνθρωποι που τους ξέρετε βλέπουν τις ανακοινώσεις μου, τους βλέπουν, τα βλέπουν. Πολλές φορές θα πούνε και τι καλή τους την κουβέντα ή αν γράψω κάτι που με έχει εκνευρίσει μπορεί να πούνε και αυτοί πώς εκνευρίστηκαν για αυτό το πράγμα, ξέρω και εγώ, που διάβασαν, που είδαν. Όχι, εντάξει, δεν έχω παράπονο, γιατί εγώ φιλίες δεν είχαμε κανέναν από το χώρο του κινηματογράφου. Στο θέατρο, φιλίες. Μόνο την Τέτα την Τούζου παλιά, η οποία παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, Τέτα, σταματάμε. Αυτό θα σε ρωτούσα. Δεν... Έχουμε άλλες ζωές. Έχουμε άλλες ζωές. Η Τέτα, δεν γίνεται. Η Τέτα πώς είναι σήμερα, ξέρεις κάπως? Καλά είναι. Μια χαρά είναι. Είναι κούκλα, είναι μια χαρά, έχει δύο κόρες κούκλες. Τι άλλο, μια χαρά. Τότε, έιτης. Τέτα ντούσουν, ανά. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό ήθελα να συνειδητοποιήσω, να δούμε αν η Κέτη είναι καλά τώρα, αν προσπαθεί να προσπεράσει όλα της τα προβλήματα, γιατί αυτό σου λέω είναι πάρα πολύ θετικό και τα μηνύματα από κάτω που σου λένε Κέτη θεά, πόσο όμορφη είσαι, είσαι υπέροχη, πολύ καλή. Α, ναι, αγαπάμε, σας ευχαριστώ. Αγαπάμε την ξέρω Κέτη, και μας βγαίνει κιόλας. Αγαπάμε. Ευχαριστώ. Ναι, πολλά, πολλά μηνύματα από κάτω. Σας ευχαριστώ όλους. Από Κύπρο επίσης να πούμε ξανά γεια. Μια φίλη μας, ρωτάει πόσα κιλά έχεις χάσει. Λοιπόν, έχω γράψει ότι βρίσκομαι στον τέταρτο μήνα, όχι εγκυμοσύνη, στον τέταρτο μήνα της
νέας διατροφής που ακολουθώ, έτσι. Και όχι από διατροφολόγο, γιατί πια ξέρω όλες τις δίαιτες απ' έξω, οπότε δεν κάνω δίαιτα, κάνω υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, δεν έχω ζυγιστεί, γιατί τα βλέπω στα ρούχα μου. Βλέπω τη διαφορά στα ρούχα μου. Νομίζω ότι για μένα πια τα κιλά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Παίζει η υγεία του σώματος, του οργανισμού και το πώς ανταποκρίνεται. Δηλαδή, είχα πίεση, άρχισε να πέφτει πίεση ξαφνικά, ενώ έπαιρνα χάπι της πίεσης. Δηλαδή, παίζουν σημαντικό ρόλο. Είχα χοληστερίνη, άρχισε να φεύγει η χοληστερίνη σιγά σιγά. Τι άλλο, η κινητικότητα του εντέρου, ένα σωρό πράγματα δουλεύουν πολύ καλύτερα. Και βρίσκομαι στο τέταρτο μήνα έτσι μόνο. Έχω σταματήσει και επειδή κάποιοι με ρωτούν, το έχω γράψει, αλλά δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνουν. Δεν είναι ακολουθώ το πρωί, αυτό το βράδυ, αυτό το ό,τι ώρα θέλω θα πάω. Και αυτό είναι και λάθος. Αλλά έχω πάρει τροφές υποκατάστατα. Δηλαδή το τυρί δεν είναι ζωικό, είναι φυτικό. Έτσι, τα έχω αλλάξει όλα. Το αλεύρι, δεν τρώω τίποτα από αλεύρι σύτου, από αλεύρι κανονικό. Θα φάω ή ψωμί από φαγόπυρο ή θα φάω, τι άλλο να πω, τα γάλατα όλα ένας τα τρόπος, μακαρίζα ένας με... τρόπος, καθημερινός τρόπος ζωής πλέον και το διατροφολόγιο ναι. σου. Ναι, μου έχει γίνει... Και ξέρεις, ναι. ξέρεις ότι και, μάλιστα... είναι ένας συνεχής πόλεμος αυτό με το σώμα μας, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, να χάσουμε κάποια κιλά και το συμβαίνει και σε εμένα αυτό. Δεν πρέπει να το αφήνουμε... Συνέβαινε, πολύ. Τώρα δεν συμβαίνει για τα κιλά. Τώρα δεν συμβαίνει για τα κιλά, συνέβαινε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρουν τα κιλά, με ενδιαφέρει... Μεγάλωσα έτσι, είμαι 62 χρονών, το έχω πει πολλές φορές. Από τότε που έγινε 62 το έχω πει. Αλλιώς έλεγα 61, του χρόνου θα πω 63. Ναι. Λοιπόν, μέχρι κάποια στιγμή να σταματήσω να μείνω στα ίδια χρόνια και να μην ξαναμεγαλώσω. Λοιπόν, είμαι 62 χρονών και πρέπει να, προσέχω τα πάντα. Αυτό το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ άσχημο να ξυπνάς το πρωί και να παίρνεις την πίεσή σου και να βλέπεις ένα 16ράκι και να βοήζει το κεφάλι σου. Και τώρα ξαφνικά, τους τελευταίους 2 μήνες, ξυπνάω το πρωί και έχω 11, όπως όταν ήμουνα στην εφηβεία μου. Τι ωραία. Τι ωραία. Δηλαδή, νιώθεις ωραία. Έτσι, έτσι, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό κάνω εγώ τη διατροφή. Ναι. Τώρα που έρχεται και το χάσιμο των κιλών, πολύ σιγά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα περάσει ένας χρόνος, 2 χρόνια για να φύγουν τα κιλά. Γιατί είχα μάθει σε πολλά κιλά, πολλά χρόνια. Οπότε δεν με ενδιαφέρει αν θα περάσει ο χρόνος. Εμένα με ενδιαφέρει. Θα φύγουν όμως. Από τη στιγμή που κάνω αυτή τη ζωή και δεν είχαμε την καραντίνα, θα είχαν φύγει και πιο πολλά κιλά για όποιες κυρίες ενδιαφέρονται να χάσουμε. Γιατί θα μπορούσα να περπατήσω κιόλας. Να... Εγώ έμεινα πάρα πολύ κλειστικά μέσα. Και είναι ένα δωμάτιο, δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Τώρα ψιλοάρχισα να μαγειρεύω, αλλά μέσα σε αυτό το δωμάτιο ανοίγω το παράθυρο και ψιλομαγειρεύω. Νομίζω ότι είσαι σε ένα πολύ όμορφο δρόμο και πολύ σωστό για την Κέτη. Και θα συνεχίσεις να είσαι έτσι, γιατί το θέλεις πάνω απ' όλα, γιατί το θέλουμε και εμείς να βλέπουμε και να ακούμε πράγματα από σένα ευχάριστα και ότι κάνεις πολύ μεγάλη προσπάθεια και όλο αυτό αποδίδει. Και εύχομαι και να σου έρθει αυτή η πρόταση που θέλεις, γιατί φαντάζομαι είναι κάτι που περιμένεις να κάνεις και να δημιουργήσεις επιπλέον. Κάποια στιγμή ναι, θα το ήθελα. Θα το ήθελα να κάνω κάτι και στη τηλεόραση, γιατί δεν υπάρχει κινηματογράφος πια. Απογοητεύτηκα. Περίμενα τόσα χρόνια, αλλά δεν... Δυστυχώς. Κέτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να σε καλά, ελπίζω να σε κάλυψε. Με κάλυψες, με κάλυψες. Και θα τα λέμε. Είπα αυτά που έπρεπε. Και θα τα λέμε, και θα τα λέμε. Και θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά. Να, βεβαίως, βεβαίως. Θα σε περιμένω όποτε μπορέσεις να περάσεις. Έτσι. Να προσέχεις, να προσέχεις την Κέτη πολύ. Και εσύ θα προσέχω. Αύριο πάω για το εμβόλιο, έτσι. Α, πρώτη δόση, πρώτη δόση,
Πρώτη, Με το πρώτη καλό, άντε, ναι. με το καλό. Αμήν, για όλους Να την μας. ελευθερία Όλα όλοι. να είναι καλά. Ναι, έτσι, μπράβο, Cool. έτσι, έτσι. Ακριβώς. Ευχαριστώ, Κέτι μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά. Και εγώ, να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια, γεια. Γεια. Αυτή ήταν η Κέτι Φίνου. Και τα λέμε εμείς, παιδιά, σε 20 λεπτάκια περίπου με τον Κωστή Σαββιδάκη, έναν άλλο αγαπημένο ηθοποιό. 9 η ώρα, Dan, στο δεύτερο Insta Live για σήμερα Τετάρτη. Οπότε σας περιμένω και εκεί. Ο Κωστής Σαββιδάκης είναι ο ιερέας της Άγρες Μέλισσες, για όσους το ξέρετε. Σε πολύ πολύ λίγο, σε 20 λεπτάκια, εδώ στο δεύτερο Insta Live μας.